Μόλις πατήσατε κλικ για να δείτε αυτή τη συνταγή που θα κάνουμε. Ναι, καλά τη διαβάσατε. Σπαγκετόνι στο φούρνο με αρνίσια και φτεδάκια. Μια συνταγή πραγματικά πάρα πολύ νόστιμη. Εύκολη, πολύ δεν τη λες, αλλά ούτε και πολύ δύσκολη. Είναι μια συνταγή όμως που θα σας εξτρελάνει όλους, μικρούς και μεγάλους. Είμαι σίγουρος ότι θα τη φτιάχνετε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτή τη συνταγή. Για αρχή, έχουμε ψωμί, το οποίο καλό είναι να είναι λίγο μπαγιάτικο. Θα το βάλουμε μέσα σε ένα μπολ και θα βάλουμε μέσα λίγο νερό και λίγο κρασάκι. Με το χέρι σας βάλτε το ψωμί μέσα στο κρασί και στο νερό να μουλιάσει και θα το αφήσουμε λίγη ώρα, όση ώρα εμείς θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα κεφτεδάκια μας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα μπολ, εδώ θα γίνει όλη η ανάμιξη και πάμε να δούμε τα υλικά. Έχουμε μαϊντανό, τον οποίο θα ψιλοκόψουμε, κρεμμύδι, σκορδάκι και φυσικά θα βάλουμε και ξύσμα από λεμόνι. Το αφήνω εδώ προς το παρόν και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να ψιλοκόβουμε τα υλικά μας. Έτοιμα τα υλικά μας, όπως είμαστε λοιπόν, θα τα βάλουμε μέσα στο μπολ, εδώ. Κρεμμύδι, σκόρδο, ψιλοκομμένο μαϊντανό. Και όπως είμαστε, πάμε και προσθέτουμε μέσα ένα αυγό, το κυμά μας, αρνίσιο κυμάς. Καλό είναι, αν θέλετε, να πείτε στον κρεοπόλη σας να τον έχει περάσει από τη μηχανή δύο φορές. Και πάμε να προσθέσουμε αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο, 2-3 κουταλιές, 1, 2, 3. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Όλα τα υλικά από όλες τις συνταγές μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στο site μου alexospapandreou.gr. Έτοιμο και το λεμόνι μας και ήρθε η ώρα να πάρουμε το ψωμί και πολύ απλά θα έρθουμε να το στύψουμε καλά και να το βάλουμε μέσα στο κυμά μας. Να πούμε ότι ταυτόχρονα έχω βάλει μία κατσαρόλα με αρκετό νερό μέσα, το οποίο έχω αλατίσει για να βράσουμε τα σπαγκετόνι νούμερο 7 της μπαρίλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανακατέψουμε πολύ καλά όλα τα υλικά για τα κεφτεδάκια μας. Πάμε! Καλό είναι να πλάσουμε τον κυμά μας τουλάχιστον 5 με 6 λεπτά, έτσι ώστε να είναι ωραίος και μαλακός την ώρα που θα το δοκιμάσουμε μαζί με τα σπαγκετόνι. Όσο λοιπόν ανακατεύω, πάμε να ζεστάνουμε ένα μεγάλο τηγάνι εδώ, για να έρθουμε να θωρακίσουμε καλά τα κεφτεδάκια μας από όλες τις πλευρές. Αχ, τέλεια, καίει το τηγάνι. Λοιπόν, θέλουμε ελαιόλαδο, μην το λυπηθείτε, να γίνουν ωραία τα κεφτεδάκια μας και όπως είμαστε, κατευθείαν τα βάζουμε μέσα. Μακάρι να μπορούσε να περάσει μυρωδιά μέσα από την κάμερα. Και κουνάμε καλά να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές. Αν θέλετε, βοηθήστε με ένα πιρούνι ή με ένα κουταλάκι. Και ήρθε η ώρα κατευθείαν να βάλουμε τα ζυμαρικά μας να βράσουμε. Σπαγκετόνι λοιπόν νούμερο 7 εδώ της μπαρίλα. Κανονική διάρκεια βρασίματος είναι 11 λεπτά. Εμείς όμως θα τα βράσουμε 9 λεπτά, 2 λεπτά λιγότερα, έτσι ώστε να τελειώσουν στο φούρνο. Καλό είναι στην αρχή να ανακατεύουμε καλά τα ζυμαρικά μας, τα αφήνουμε να βράσουνε και τα κεφτεδάκια μας τα σβήνουμε. Μας λείπει η σάλτσα. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε έναν τρίφτη και όπως είμαστε εδώ θα τρίψουμε το καρότο μας. Όσο για το καρότο που μένει, πολύ απλά, Μανώλη, hop. Και νόστιμο καρότο, παιδιά. Λοιπόν, ένα κρεμμύδι θα το ψιλοκόψουμε. Όσο λοιπόν κόβω το κρεμμύδι, πάμε να ζεστάνουμε ένα μικρό κατσαρολάκι. Τέλεια. Και τα ντοματίνια τα οποία έχουμε εδώ, θα τα κόψουμε και αυτά στα δύο. Εδώ. Όσο κόβετε τα ντοματίνια, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να βάλετε λίγο ελαιόλαδο, 2-3 κουταλιές,
μέσα στο κατσαρολάκι, να ζεσταθεί και αυτό. Δύο, τρεις, τέλεια. Και συνεχίζουμε να κόψουμε τα ντοματίνια μας. Έτοιμα και τα ντοματίνια μας και θα βάλουμε μέσα όπως είναι όλα τελικά. Καρότα, ντοματίνια, κρεμμύδι. Τέλεια. Και καλό, καλό ανακάτεμα. Μία συνταγή που όλα πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα. Καρότο, κρεμμυδάκι, ντοματίνια μέσα στο μικρό μου κατσαρολάκι. Σε λίγο θα μπει και σάλτσα της μπαρίλα. Και φτεδάκια είναι έτοιμα και ζυμαρικά. Πάμε κατευθείαν όπως είναι να τα σουρώσουμε. 9 λεπτά πέρασαν και σούρωμα. Κατευθείαν όπως είναι μέσα στην κατσαρόλα και τα αφήνουμε εδώ και πάμε να τελειώσουμε τη σάλτσα μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σάλτσα μπαζίλικο της Μπαρίλα. Η πιο κλασική, μπορείς να κάνεις ακόμα και αυτά τα μακαρόνια. Μια σαλτσούλα και είναι έτοιμα. Εμείς όμως, λακ, θα τη βάλουμε μαζί με το καρότο, το κρεμμύδι και τα ντοματίνια μέσα, όπως είναι. Και επειδή δεν θέλω να πηγαίνει τίποτα χαμένο, πάντα βάζω λίγο νεράκι μέσα, κλείνω το καπάκι και ανακατεύω. Τέλεια. Αυτό όπως είναι μέσα στη σάλτσα μας. Δύο-τρία λεπτά βράσιμο και μετά όλα μαζί θα τα ενώσουμε στο πυρέξ μας, ακριβώς εδώ, και κατευθείαν στο φούρνο. Και φυσικά μπόλικο τυράκι από πάνω. Έτοιμη σάλτσα και τώρα θα γίνει, παιδιά, το τέλειο ανακάτεμα. Λοιπόν, θέλω να δείτε πάρα πολύ καλά. Πάμε, θέλω να πάρουμε ένα μεγάλο μπολ και όπως είναι μέσα στο μπολ θα βάλουμε λίγη σάλτσα, έτσι, ζυμαρικά, αυτό είναι, βλέπετε ότι είναι αλντέντε αλντέντε, αλλά θα συνεχίσει το βράσιμο σε εισαγωγικά παύλα ψήσιμο στο φούρνο και η υπόλοιπη σάλτσα από πάνω. Καλό καλό ανακάτεμα μαζί με τη σάλτσα και όπως είναι θα πάμε να στήσουμε τώρα και φτεδάκια ζυμαρικά στο φούρνο μαζί με τα τυριά. Πάμε, πυρέξ. Και κοιτάξτε τι θα κάνει. Θέλω να πάρετε μία κουτάλα που βάζουμε κανονικά τη σούπα και μία πυρούνα που συνήθως την έχουμε αυτή για κρέατα. Όπως είναι λοιπόν, θα έρθουμε και θα πάρουμε ωραίες μεγάλες πυρουνιές λοιπόν μέσα στην κουτάλα και κατευθείαν μέσα στο πυρέξ. Αυτό θα γίνει σε δύο δόσεις γιατί θα βάλουμε και φτεδάκια, ξανά το ζυμαρικό μας και ξανά και φτεδάκια από πάνω. Μένει μέσα εδώ λίγη σάλτσα που θέλω να βάλετε από πάνω σε διάφορα σημεία και από πάνω τα τυριά σας, πεκορίνο τριμμένο και παρμεζάνα, μην τα λυπηθείτε, πεκορίνο, παρμεζάνα τριμμένη, μπόλικη. Αυτό είναι. Μπόλικο τυράκι. Αν θέλετε βέβαια μπορείτε να βάλετε και τυράκι ανάμεσα στα μακαρόνια, αλλά είναι πλούσια η σάλτσα. Λοιπόν, στους 180 βαθμούς για ένα ταρτάκι το πολύ, να λιώσουν τα τυριά, να τελειώσουν και τα ζυμαρικά μας γιατί τα έχουμε βράσει 2 λεπτά λιγότερο και έτοιμα για σερβίρισμα. Τη μυρωδιά, είναι το κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει και η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι εύκολη, είναι νόστιμη. Νομίζω ότι μπορείτε να την κάνετε και εσείς στο σπίτι. Μπορείτε να τη βρείτε στο alexpapandreou.gr όπως και άλλες πολλές συνταγές. Και φυσικά, follow στο Instagram Alex Papandreou, Facebook και φυσικά subscribe εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Εμείς θα τα πούμε σε μια άλλη συνταγή. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας!